τον νομικό μα πολιτισμό, όπω τον λέμε συνήθω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στον πολιτισμένο κόσμο, η απαρχή τη αναγκαστικότητα των εμβολιασμών έγινε ε, περίπου στα 1840 στη Βρετανία. Έτσι, και απαλλάχθηκε η ανθρωπότητα στα 1945 πάλι στη Βρετανία. Απαλλάχθηκε οριστικά. Ξεκίνησαν από την αναγκαστικότητα του εμβολιασμού ενάντια στην ευλογιά, που ήταν πραγματικά μια μάστιγα. Ειδικά mm. για τα φτωχά στρώματα, πολύ αθώο, όπω και τότε. Το και τότε λέγανε τα ίδια πράγματα που λέγανε και τώρα. Και φτάσαμε στα κρεματόρια των Ναζί. Πάνω στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Στα κρεματόρια των Ναζί. Με όλο το πλαίσιο να το έχουν διαμορφώσει οι Αμερικανοί, η Αμερικανική δικαιοσύνη και η Βρετανική δικαιοσύνη την εποχή εκείνη. Οι Ναζί δεν κάνανε τίποτα άλλο παρά να πάρουν την ομολογία από του Βρετανού τη αναγκαστικότητα και του Αμερικανού και την ευγονική. Κλπ. Και να στήσουν αυτό το πράγμα το τερατούργημα, το ολοκατό αυτόματο που όλη Άρα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να του σταματήσουμε όσο είναι νωρί. Γιατί αν του το επιτρέψουμε, είναι σαν να του επιτρέψουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αξιοπρέπεια ανθρώπινη, δεν έχουν καν αξία σαν άνθρωποι. Οπότε οποιαδήποτε αξία, οποιαδήποτε εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, με όποιε προθέσει και αν κινείται, με καλέ ή κακέ, έχει δικαίωμα να σε ποδοπατά σαν άνθρωπο και να σε θεωρεί αναλώσιμο. Ε, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Αυτό είναι θεμελιώδε. Δεν χρειάζεται να σου ούτε αριστερό δεξιό. Πρέπει να είσαι απλά άνθρωπο. Δηλαδή, αν κατάκτησε κάτι η ανθρωπότητα μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την ήττα του Ναζισμού, είναι η ανθρώπινη αξία. Ο άνθρωπο έχει αξία αυτή καθ' αυτή. Δεν χρειάζεται να δίνεται κάτι ή να υπακούει σε κάποιον για να έχει αξία. Είναι αξία κατά. Γι' αυτό και λέμε τι, Ότι ακόμη και ο δολοφόνο. Ο δολοφόνο, πιάστηκε στα αγγλικά νερά. Έχει αξία, οπότε δεν μπορεί να βασανιστεί. Δεν μπορεί να τον κλείσει σε μπουντρούμια Δεν μπορεί να, το, να του περιφερθεί απάνθρωπα, mm. έτσι γιατί, γιατί έχει αξία σαν άνθρωπο αυτό το πράγμα αν μπορείς να το πεις για τον δολοφόνο δεν θα μπορείς να το πεις για τον υγιή πληθυσμό της χώρας σου